Θεσσαλονίκη, λοιπόν, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί μια θεατρική παραγωγή σε επαγγελματικό επίπεδο, διευκρινίζω, η οποία έχει να κάνει με μια μυθοπλασία διαναγωγή της είναι στον Πόντο, στα γεγονότα εκείνα τα τραγικά που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία. Η σκηνοθετική ματιά του Δήμου του Αβελιώδη, του μοναδικού σκηνοθέτη, ήταν η πρόκληση, θα ρω, για όλους μας, διότι το στοιχείο το καινούργιο που μπαίνει είναι ότι ναι, συνέβησαν αυτά τα γεγονότα. Μιλάμε για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όμως η αγάπη, η ελευθερία, ο πολιτισμός, αυτά που για χρόνια αφούσαν στον αρισμόνι το Πόντο, ήρθαν οι πρόσφυγες, βολιάστηκαν με το τόπιο στοιχείο και μεγαλούργησαν. Αυτό είναι ένα στοιχείο όπως αυτά. Δεν θα τα πω εγώ. Η παράσταση γίνεται με την εταιρική υποστήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Παιδιακών Σωματείων. Το λόγο στον κύριο Αντελιώδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πραγματικά, αυτό που θέλουμε είναι να δώσουμε με την παράσταση αυτή μία διαφορετική ματιά. Η ματιά αυτή είναι η ματιά που μας δίνει τη δύναμη του ελληνικού πολιτισμού, όπου στο παρελθόν μεγαλούργησε και δημιούργησε ένα αυτόνομο σύστημα σκέψης και συγκρότησης με τις πανανθρώπινες αξίες για να μπορεί να αλλάξει ο κόσμος. Για μένα προσωπικά αυτός ο ελληνισμός που δεν έχει σχέση ούτε με το έθνος ούτε με τη φυλετική καταγωγή είναι ο πολιτισμός του μέλλοντος. Δηλαδή ο πολιτισμός που πρεσβεύει τη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη, τη φιλοξενία, την ομορφιά, όλα τα αγαθά δηλαδή του πολιτισμού. Εάν δεν συμβεί αυτό, ο πλανήτης κινδυνεύει. Το γεγονός ότι κινδυνεύει ο πλανήτης σήμερα είναι επειδή δεν επεκράτησε στον κόσμο αυτή η φιλοσοφία και αυτός ο τρόπος σκέψης. Δηλαδή, ότι ο πλανήτης Γη δεν είναι ένας τόπος μαρτυρίου, είναι ένας παράδεισος που τον χάρισε ο Θεός για να μπορέσουμε να τον απολαύσουμε και όχι να βασανίσει ο ένας τον άλλο. Εάν δεν το κάνουμε αυτό, κινδυνεύουμε και εμείς όπως σήμερα, αλλά και ο ίδιος ο πλανήτης. Δηλαδή τα βάζουμε με τον εαυτό μας, γιατί ο εαυτός μας είναι ο Θεός. Μέσα στον εαυτό μας κρύβεται ο Θεός, όχι κάπου αλλού. Αυτό είναι το μήνυμα για το έργο. Πάνω σε αυτή τη σκέψη δημιουργήθηκε η παράσταση. Παίρνοντας ένα έργο να διαβάσω που με ενέπνευσε τη Στάνια Σχαροκόπου, την οποία πραγματικά την ευχαριστώ, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ξαναγράψω ένα έργο με όρους σύγχρονης τραγωδίας και ταυτόχρονα με στοιχεία που, από το σεξουαλικό έργο Ρωμαίος Κουλιέτα. Για να έχουμε μια παράσταση η οποία θα αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο, γιατί είναι μια λαϊκή παράσταση, δεν απευθύνεται σε θεατρόφιλους δηλαδή μόνο, απευθύνεται σε όλο το κοινό, από μικρά παιδιά μέχρι μεγάλα. Και είναι μια παράσταση την οποία θα έρθουν, θα δουν οι άνθρωποι, θα συγκινηθούν, αλλά θα φύγουν ψηλά το κεφάλι, γνωρίζοντας ότι όλη η δύναμη είναι μέσα στο μυαλό μας, δεν είναι στους τόπους. Οι τόποι δημιουργούνται από τη σκέψη, από τη δημιουργική σκέψη. Και οι Έλληνες έχουν μέσα στο DNA της γλώσσας αυτή τη δυνατότητα να ξαναφτιάξουν την πατρίδα τους, η οποία θα είναι μια καινούργια πατρίδα, την οποία δυστυχώς δεν την έχουμε ακόμα σήμερα, αυτή την πατρίδα που θα θέλαμε. Σας ευχαριστώ. Πριν μιλήσω το λόγο, ποιος να μιλήσει, έχουμε εδώ εκτός από τους πρωταγωνιστές που είναι η κυρία Ειρήνη Παπαδοπούλου, η κυρία Βερόνικα Αργέντζη, ο κύριος Πετρόπιος. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα που είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε σκηνοθέτα, αν επιτρέπετε, που μέσα σε αυτή την παραγωγή είναι το όνομά σου, αγάπη μου, η Χιντέκιο Ξάου, η οποία είναι στην καταγωγή Σμύρνη. Αυτό λοιπόν είναι ένα σημαντικό στοιχείο της παράστασης. Είναι ο Νίκος ο Παπαδόπουλος, είναι ο Λευτέρης ο Τιμηρόπουλος, ακριβώς, ο Νίκος ο Ορφέας ο Παπαδόπουλος, ο Λευτέρης ο Τιμηρόπουλος και ο Νίκος ο Λοζίδης. Αλλά και η Γεωργία η Ζώη.
Εδώ η Γεωργία ίσως χρειάζεται ένα χειροκρότημα. Εντάξει. Να πω ότι η μουσική έντυσε τις παράστασεις. Ο Θεόφιλος Κουταχίδης θα την ακούσουμε ζωντανά στην παραγωγή. Θα σας τα πει ο ίδιος. Και το Μάτα Ανταχρωμένα θα ερμηνευτεί με την κυρία Δέσποινα Φιλίππου στην παράσταση. Εδώ είναι, καταλαβαίνετε τώρα. Να πω κάτι πριν τραγουδήσει ο Θεόφιλος. Ο οποίος με έχει πληρώσει αδρά για να πω καλά λόγια, έτσι το λέω αυτό. Στην Αντιγόνη του Σοφοκλή, στο δεύτερο χωρικό, γίνεται λόγος για τη διαδρομή του ανθρώπου. Πώς ξεκινάει από την άγρια φύση και καταλήγει στο να συγκροτεί πολιτείες. Υπάρχει ένας στίχος που λέει ότι ο άνθρωπος βρήκε μέσα του γλώσσα με λέξεις. Δεν δημιούργησε μια γλώσσα για να επικοινωνεί, την είχε μέσα του. Αυτό ήταν καταγεγραμμένο και απλώς χρειαζόταν η αφορμή και η ευκαιρία και η τρόποι για να πάρει τις διάφορες μορφές που ξέρουμε σήμερα. Αυτό λοιπόν το έμφυτο, η έμφυτη προδιάθεση, κάθε φορά που θέλω να την αναφέρω, γιατί μου αρέσει το χωρικό πάρα πολύ, έχω παίξει στην παράσταση, πάντοτε σκέφτομαι φίλους μου πόντιους. Γιατί? Γιατί τους είδα με τα μάτια μου όταν ήμουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί εδώ ζούσα 18, 19 και στον Αθήνα κτλ. Να παίζουν μουσική σαν η μουσική να ήταν μέσα τους πριν από οποιαδήποτε γνώση. Το ξαναλέω, το είδα να γεννιέται μπροστά μου αυτό, δεν μου το έπανε. Δηλαδή αγγίζανε όργανα, ανοιχνεύανε τους ήχους, ελάχιστα. Και μετατρέπανε τους ήχους σε κάτι. Απόγονος λοιπόν αυτής και πρόσωπος της ιστορίας είναι ο Θεόφιλος Κουταχίδης. Όλο αυτό δεν ξέρω που θα πεις κάτι καλό, δεν ξέρω που θα καταλήξω. Την επιταγή μετά, μετά. Θα μου γυρίσω όλο τι είπαμε για την επιταγή. Κάποια βίντεος είναι εδώ για να συμβεί. Ιδιαίτερη τιμή και χαρά να βρίσκουμε ανάμεσα σε όλους εσάς, τον κύριο Δήμο, την Ειρήνη, σε όλους τους ηθοποιούς, σε όλους τους συντελεστές. Ένα σημαντικό λόγο ήταν η κυρία Χριστίνα. Επίση, ένα πολύ σημαντικό λόγο ήταν ο κύριο Δήμο και όλοι εσεί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γράψαμε ένα ιδιαίτερο τραγούδι για την παράσταση. Το Μάτια Διακρωμένα, το οποίο μου άρεσε τόσο πολύ το, για να το χρησιμοποιήσω και στη δουλειά μου. Γενικά στα live μου, θα βγαίνω με αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Σε όλου ήταν. Ήταν να γίνει άλλη χρήση, αλλά τελικά θα γίνει η κοινή χρήση τη μουσική. Ελπίζω να πάμε καλά, ο χώρος είναι πολύ ωραίος, το τίμημα είναι τρομερό. Μαζί μας τραγουδήσει η Δέσποινα Φιλίππου, το μόνιμο τραγούδι. Και έχουμε και εκπλήξεις στην παράσταση. Μπορεί η Φιλέ, μπορεί η Ειρήνη, μπορεί η κυρία Ζωή, δεν ξέρω, θα τα δούμε. Σίγουρα. Αφήνω για... Ευχαριστώ πολύ για τα πολύ καλά σας λόγια, ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Για όλους και θα πάμε πολύ καλά. Να είστε καλά. Και κάτι που θέλω να συμπληρώσω εγώ είναι να ευχαριστήσω την παραγωγή, το θεατροκίνημα που ξεκίνησε αυτή την ιστορία, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επενδύει τα λεφτά του σε μια παράσταση που αφορά τα τραγικά γεγονότα της εποχής εκείνης. Ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποντιακών Σωματείων, για τους δημοσιογράφους αλλά και για τους συνδιαλεστές της παράστασης, θα σας χαρίσουμε για να έχετε στη βιβλιοθήκη σας την ιστορία του Πόντου, τα βιβλία που έχει γράψει ο επίτιμος πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, κύριος Στέφανος Ταλιμανίδης, ο οποίος είναι κοντά μας. Είναι μια προσφορά για τους δημοσιογράφους, αλλά και για τους συντελεστές της παράστασης. Και να με επιτρέψετε να προσθέσω κάτι τελευταίο. Δεν ξέρω πόση σχέση άμεση έχει, θέλω να πιστεύω πως έχει.
Μιλάμε για τη γενοκτονία των Ποντίων πριν από λίγες μέρες σε τέτοιο θέμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων κτλ. Γίνονται και σήμερα γενοκτονίες. Με πολλούς τρόπους. Ας μην το ξεχνάμε. Γιατί δεν μπορεί να αναφερόμαστε στη δικιά μας και των Αρμενών να την παραβλέπουμε. Αυτό. Κυρία Βερόνικα, θέλετε να πείτε κάτι? Τα έχουμε πει όλα πριν. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι για ακόμα μια φορά στην πόλη μου. Με όλη αυτή την αγάπη που μας αγκαλιάζεται πάντα. Πιστεύω σε αυτό το έργο γιατί πιστεύω πρώτα απ' όλα στο συνοθέτη με τον οποίο δουλεύω τα τελευταία 4 χρόνια. Εύχομαι στους συντελεστές από την καρδιά μου αυτό το πάθος και την αγάπη που μέχρι τέλος, μέσα σε πολλές αντίξωες σε εισαγωγικά συνθήκες, δοκιμαστήκαμε, να είναι το αποτέλεσμα αντάξιο αυτής της επένδυσης της ψυχικής που κάναμε και να έχει ένα μεγάλο οικουμενικό ταξίδι, γιατί το αξίζει η ιστορία αυτή, η ιστορία του πόντου. Να είναι ένα παγκόσμια αναγνωρισμένη, όχι μόνο τοπική ιστορία. Όχι μόνο της Ελλάδας. Αυτό. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμο και σε όλα τα παιδιά που είμαστε εδώ σήμερα. Η κυρία Ειρήνη Παπαδοπούλου που έχει την καταγωγή της από το Καζακστάν και συμμετέχει για πρώτη φορά στο τραγούδι που γνωρίζουν όλοι με έναν ρόλο πρωταγωνιστικό που είναι η Ελένη στο έργο. Ειρήνη. Το μόνο που θα προσθέσω στα λόγια της Βερόνικας είναι ότι η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι μια απλά ιστορία. Είναι πόνος που φυλάει στο DNA μας και έχουμε το χρέος να το μεταφέρουμε στις νέες γενιές. Και πολύ σημαντικό η Φιντέ να κάνει μια δήλωση. Εγώ θα σηκωθώ γιατί έχω μια συνήθεια από το τραγούδι να μιλάω και να τραγουδάω. Εγώ θα προσθέσω μόνο την αγάπη για τη δουλειά αυτή και θέλω να δώσω ιδιαίτερη σημασία στην φιλία και στην ειρήνη. Οι δύο λαοί, όπως ξέρετε, είμαστε ίδιοι. Είμαστε αγαπημένοι. Μόνο έχω καταλάβει 12 χρόνια που βρίσκομαι στην Ελλάδα και δεν το δείχνει ο ένας τον άλλον αρκετά. Οπότε εγώ θα μείνω που είμαι και στη χώρα μου, στην Τουρκία, και στην δεύτερη μου πατρίδα στην Ελλάδα, βρίσκομαι να δείξω ότι είμαστε ίδιοι άνθρωποι, αγαπιόμαστε πάρα πολύ και δεν μας χωρίζει τίποτα και δεν πρόκειται να μας χωρίζει τίποτα. Είναι πάντα η ώρα να το δείξουμε, αν και να το δείξουμε. Μπράβο, μπράβο. Ο λαός είναι καλά από την ίδια ζωή, έχω να πείτε στην Αγγελία. Και εγώ είμαι πολύ χαρούμενη που ξανάρχομαι στη Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια. Από εδώ ξεκίνησα την καριέρα μου το 80, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο με το Φέδωρο Γεωργίτη στην Αγγλία, Θέατρο Αγγλία. Και ξαναήρθα μετά από χρόνια, μέσα σε μια εβδομάδα, δύο φορές, και για το φεστιβάλ και για τώρα. Είναι μια σπουδαία δουλειά. Το πρώτο κίνητρο για να μπω σε αυτή την, να ενταχθώ σε αυτή την ομάδα είναι βέβαια αυτό που είπαμε όλοι, η γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού. Το δεύτερο κίνητρο ήταν το ότι ήμασταν υπό την παγκέτα του σπουδαίου σκηνοθέτου του Δήμου Μαρτελιώτη. Το τρίτο ήταν όλη αυτή η ομάδα, η οποία είναι εξαιρετική για την ευχαριστώ. Στο θέατρο κίνημα η παραγωγή. Και η αλήθεια είναι ότι είμαι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα θέματα της ξενιτιάς και της προσφυγιάς και του ξενιζωμού. Ξεκινώντας ήδη πριν από χρόνια με τον Κατράκη, όταν έφερσα τη λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη του Βρετάκου που αναφέρονται επίσης σε ξενιζωμένους Έλληνες. Πέρσι που έκανα τη Γαία, με την έννοια που είπε ο κύριος Αρβελιώτης ότι η Γαία ανήκει σε όλους και οι λόγοι πολιτικοί, θρησκευτικοί, ανταγωνιστικοί, οικονομικοί έρχονται να καταστρέψουν τη Γαία και το περιβάλλον και να οδηγήσουν τον κόσμο στην αναζήτηση μιας καινούργιας Γαίας. Και τώρα τρίτη φορά σε μια παράσταση που προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, όχι απλώς για να θυμίσει τα γεγονότα εκείνα που οδήγησαν στη γενοκτονία, αλλά για να
να ευαισθητοποιήσει ώστε να μην ξανασυμβούν όλα αυτά τα γεγονότα, όπως είπε και ο κύριος Αγγελιώδης, δεδομένου ότι αν συνεχιστούν αυτές οι κρίσεις, οι πόλεμοι, η πολιτική, η οικονομική, η θρησκευτική, θα το ξαναζήσουμε. Αν όμως καταλάβουμε ότι με την αγάπη και την ελευθερία και την ελπίδα και την αγάπη στη γέα μας, τα πράγματα μπορούν να αποσοδηθούν όλες αυτές οι καταστροφικές συνέπειες, τότε νομίζω ότι βγαίνεις από αυτό το έργο, από αυτή την παράσταση, με ελπίδα, με αγάπη και με μία ανάταση. Δεν βγαίνουμε κλειμένοι, βγαίνουμε με ανάταση. Και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο προσόν αυτής της παράστασης. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας είδα. Ορφέα. Ορφέα, παρακαλώ. Γεια σας και από μένα. Έχω τη χαρά να υποθείω με έναν ρόλο ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι Τούρκος, είναι από την Τουρκία, οπότε καλούμε να μελετήσω κάποια πράγματα, μια κουλτούρα, μια άλλη κουλτούρα, η Φιντέ μπορεί να με βοηθήσει πολύ περισσότερο σε αυτό. Και θα σταθώ σε αυτό που είπαν οι συνάδελφοί μου πριν από λίγο, ότι αυτό το έργο ανάγει την ειρήνη και την ελευθερία των λαών και την ισότητα και όχι την αντιπαλότητα, το μίσος και τον πόλεμο. Πρώτος διδάξης σε αυτό είναι ο Δήμος Αυδελιώδης, που χαίρομαι πάρα πολύ που μαθητεύω δίπλα του, όχι απλά με συγκλωτική, αλλά μαθητεύω. Και χαίρομαι επίσης πάρα πολύ που βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και ξεκινάει αυτή η παράσταση από αυτή εδώ την πόλη που στάθηκε σταθμός στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού, ιδιαίτερα την περίοδο εκείνη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους και εύχομαι, ελπίζω και ουσιαστικά είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε καλά και η παράστασή μας θα αγκαλιαστεί τον κόσμο. Να σας πω για κάτι τελευταίο που δεν έχει σχέση άμεση με την παράσταση. Να τελειώσω όμως, κύριε Μετρόπουλε. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Επειδή το θέμα μας είναι η αγάπη, είναι μια ερωτική ιστορία, εμείς αυτή την ερωτική ιστορία, σε αυτή τη δουλειά τη συγκεκριμένη, τη ζούμε καθημερινά όταν βλέπουμε τον Βασίλη τον Γκουρούς και την Τέντα την Καμπουρέγγι, που είναι η παραγωγή αυτής της ιστορίας, να πιάνονται τρυφερά μετά από 25 χρόνια γάμου χέρι-χέρι και να χάνονται στο βάθος να πάνε να κάνουν βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Αυτό κι αν είναι απόδειξη ότι ισχύει αυτό που θέλουμε να σας πούμε με την παράσταση. Γεια σας και από μένα. Εγώ θα σας πω μόνο, εντάξει, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επιστρέφω και εγώ στη Θεσσαλονίκη, τρίτη φορά. Όσον αφορά το έργο, για να μην επαναλαμβάνομαι, γιατί οι συνάδελφοι τα έχουν πει όλα, για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι φεύγεις με μια συγκίνηση η οποία έχει θετικό πρόσημο. Δεν φεύγεις με μια συγκίνηση η οποία σε οδηγεί στο να σκεφτείς τι μου έκαναν οι Τούρκοι, να τους κάνω κι εγώ το ίδιο. Δεν υπάρχει καθόλου αυτό σε αυτή τη συγκεκριμένη παράσταση και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φεύγεις με μια θετική συγκίνηση η οποία ενώνει τους λαούς, διότι δεν φταίει ούτε ο καλός ούτε ο κακός Τούρκος για αυτό που έγινε, ούτε ο καλός ούτε ο κακός Έλληνας. Φταίει η σύγχυση των συνειδήσεων, ότι δεν υπήρχε κατανόηση του ποιος είναι ο άνθρωπος εκείνη την περίοδο. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας περιμένουμε στην παράσταση. Γεια σου Νίκο! Λίγο πιο δυνατά, γιατί δεν ακούγεσαι. Είμαι πολύ τυχερός που είμαι σε αυτή την παράσταση με αυτούς τους ηθοποιούς, με αυτό το σκηνοθέτη, με αυτό το έργο, το οποίο αποτελεί άβρωμα χεριού, αποτελεί γέφυρα, αποτελεί πρόκληση. Το έργο έχει να κάνει με δύο μεγάλα θέματα, που είναι ο φόβος του θανάτου, που γεννάει τη βία, και αγάπη για τη ζωή, που γεννάει τον έρωτα. Εκεί είναι όλη η μάχη και αυτό είναι το έργο. Πέρα από τον ελληνισμό και τον πόντο, πάει παραπέρα. Πάει παραπέρα. Για όλους μας. Λοιπόν, κλείνοντας, ένα ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Χριστίνα Σαχινίδου, τον κύριο Βλάση Αξίδη,
που συνέβαλαν πάρα πολύ στο να γράψω αυτό το έργο. Επίσης, όλους τους τοπίους, όλους τους συντελεστές και τον παραγωγό μας, τον Βασίλη Φρούση, πραγματικά επένδυσες, δεν επαγγελματίας, δεν επιχειρηματίας. Είναι ένας καλλιτέχνης, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία να βγει αυτό το έργο να το δει ο κόσμος. Τους ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ. Και όσους έχουμε ξεχάσει. Εμείς ευχαριστούμε εσάς, κύριε Δήμο. And now, ladies and gentlemen, σε παγκόσμια πρώτη, σε παγκόσμια πρώτη, τα ομάτια διακρωμένα. Πάμε λίγο ησυχία. Όχι τώρα, είπα, είναι για την καμπαρτουτέ. Είναι τώρα για την τηλεόραση, για την έκτη τηλεόραση. Όχι μπροστά. Τι θέλετε. Ησυχία, κύριε Πετρόφη. Μόνο. Για την κάμερα. Δεν θα μπορούν να αλλάξω γωνίες. Πάμε, ετοιμάστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να πάρεις την κάμερα, ας πω, πήγαινε λίγο πιο πέρα κάποιος. Κυρία μου, δεν θέλουμε να φαίνεστε στην κάμερα. Και να είστε εκεί. Βεβαίως. Αυτό σας λέει. Δεν φαίνεται στην κάμερα. Κάνετε λάθος, δεν φαίνεται. Θέλει απλά να γυρίσει. Να τελειώνουμε, αλλά όχι εις βάρος μας. Εγώ είμαι η κυρία, γιατί τραβάει και για μένα. Πώς να φύγω από εδώ, δεν μπορώ να φύγω από εδώ. Όχι, είμαι αποκλεισμένος. Ειρήνη, μην... Ναι, αλλά όχι επειδή η τηλεόραση θα τραβήξει. Να έχουμε εμείς εις βάρος μας. Γρηγόρη. Έλα, Χριστίνα. Χριστίνα. Αυτό το φυσικό χάρισμα να κάνει στο... Ακρομένα
μάτια κλωμένα, σαν μάτια κλωμένα, πάντα παραπονεμένα, πάντα παραπονεμένα. Τώρα έφτανω το να μην πιστεύω μεγάλο, τα πρώτα δεν πρέπει να φαλάσσα. Τα πόρτα με αντιστροφέ, θάλασσα σε δαμάτι. Έναν βούρα με δάκρυα, πότα μια έγκανε. Τα πόρτα με αντιστροφέ, θάλασσα σε δαμάτι. Τα πουρτά με αντιτρέχας, αλλά σε σύντανε. Μπράβο! Μπράβο! Μπράβο σας, μπράβο, μπράβο! Μπράβο σας, μπράβο σας! Τώρα, δημοσιογράφη παρακαλώ που είναι...